Υποδιοικητής Δαν Μεγίστης. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σου πω καταρχήν από την καρδιά μου ότι για μένα είναι μια εξαιρετική τιμή και μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για αυτές τις λίγες ώρες. Ο στενός συνεργάτης μου, ο Υπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος, μου περιέγραφε όπως ερχόμασταν, πώς νιώθει κανείς εδώ. Είχε την επίσης πολύ μεγάλη τιμή να κάνει Πάσχα εδώ στο Καστελόριζο μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ελπίζω ότι ίσως κάποτε μου δοθεί και εμένα αυτή η μεγάλη χαρά και αυτή η μεγάλη τιμή. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι το εξαιρετικά ψηλό ήθος και φρόνημα των φρουρών της πατρίδας μας σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική περιοχή. Είναι σίγουρο ότι γνωρίζετε όλοι το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Καστελόριζου για την πατρίδα μας και άρα πόσο σημαντικός είναι ο δικός σας ρόλος των φυλάκων αυτής της περιοχής για την Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι εσείς όλοι εδώ κάνετε κάτι που είναι περισσότερο από ό,τι κάνουμε όλοι εμείς. Και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, το αντιλαμβάνονται απολύτως. Και θα ήθελα να πω και κάτι για τους γείτονές μας. Η Ελλάδα επιθυμεί να έχει σχέση ειρήνης και φιλίας με όλους τους λαούς. Επίσης όμως είναι απολύτως αποφασισμένη να προασπίσει τόσο την εθνική της κυριαρχία όσο και την εθνική της αξιοπρέπεια. Και εσείς εδώ στο Καστελόριζο είσαστε η ζώσα απόδειξη αυτής της απόφασης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο έργο το οποίο επιτελείτε και για το οποίο από καρδιάς σας συγχαίρω. Ευχαριστώ, καλά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Στο τελευταίο περιμένει κανείς να δει εδώ είναι η γυναίκα διοικητή. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ! Αρχιφύλακας, φυλακίου Μικρονήσου Ρο! Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ! Καλώς σας βρήκα, κύριε Υπουργέ. Να μαρτυρώ παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και θεοετισόμεθα του κυρίου Δεϊθόμεν, κύριε Λέησο. Επό μου! Αρ! Παρουσιάστε! Αρ! Καταρχήν είχα τη μεγάλη ευκαιρία να παρακολουθήσω την άσκηση των ενόπλων δυνάμεων στη Ρόδο. Και από εκεί και πέρα να επισκεφθώ το Καστελόριζο, όπου διαπίστωσα το υψηλό φρόνημα των ανδρών, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν εδώ, αλλά κυρίως και πέρα από αυτά, το υψηλό φρόνημα των ακριτών, των κατοίκων του Καστελόριζου, των ανθρώπων που ζουν στην τελευταία άκρη της ελληνικής γης. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω σαν κατάληξη αυτής της επίσκεψης είναι ότι τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά κυρίως το ελληνικό κράτος στο σύνολό του θα στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που κρατάνε ψηλά το εθνικό φρόνημα και την ελληνική σημαία στην άκρη της ελληνικής επικράτειας.